Σε ποιο πανεπιστήμιο? Ηράκλειο. Ηράκλειο. Μπράβο, μπράβο. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή πρόοδο. Μια ηθική επιβράβευση για την είσοδό του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν η εκδήλωση προς τιμήν των 40 επιτυχόντων από τη Δημοτική Ενότητα της Σούδας. Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που πέρασαν στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας το 2013 έλαβαν βραβείο και ένα αναμνηστικό δώρο από το Δήμο Χανίων. Παρόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης. Αυτή η προσπάθεια που καταβάλατε είναι αυτό που είναι το εισιτήριο της επιτυχίας και μετά τις σπουδές και στη ζωή γενικά, είναι αυτό που είναι το μήνυμα που πρέπει όλοι να κρατήσουμε για την πατρίδα μας, για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε όρθια και να τη βγάλουμε από τις δύσκολες συνθήκες που βρίσκεται σήμερα. Μέχρι να περάσεις ήταν το διάβασμα χωτικό, πανελλήνες, η διαδικασία αυτή πώς φάνηκε? Είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, αλλά με το κατάλληλο πρόγραμμα. Και επειδή είναι γεμάτο το πρόγραμμά σου, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι και περνάει ο χρόνος πριν να το καταλάβεις. Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται οι νέοι από την οικονομική κρίση και να προσπαθούν για να πετύχουν τους στόχους τους. Να τους πούμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και μόνο με αυξημένα προσόντα, με προσπάθεια η οποία πρέπει να συνεχιστεί όχι μόνο με τις βασικές σπουδές, μπορούν να καταφέρουν να βρουν μια θέση εργασίας. Τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία και καλές σπουδές. Εν τω μεταξύ, να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του Δήμου Χανίων έχουν κάνει αιτήσεις και αρκετοί πτυχιούχοι με πολλά προσόντα για 5 μήνες δουλειά, που δείχνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην έβρεση μιας σταθερής θέσης εργασίας. Έχουμε 2 παρτίδες. Η πρώτη παρτίδα έχει ήδη αναλάβει και η δεύτερη παρτίδα μόλις χθες εμφανίστηκαν. Είναι πάρα πολύ πτυχιούχοι με σπουδές σημαντικές και όμως αναγκάζονται να προσφύγουν σε αυτή την πεντάμινη εργασία, γιατί είναι κάτι που τους δίνει μια ανακούφιση μέσα από τη μεγάλη δυσκολία στην οποία βρίσκονται.